Στο Μεξικό, η ανακοίνωση διαστόματος του Γενικού Εισαγγελέα πως οι 43 αγνοούμενοι φοιτητές από τα τέλη Σεπτεμβρίου έχουν σφαγιαστεί από μέλη καρτέλ κατ' εντολή δημοτικών αστυνομικών και πεταχτεί σε χωματερή, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις. Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για να διαμαρτυρηθεί για τους κυβερνητικούς χειρισμούς που οδήγησαν στη φρικτή δολοφονία των φοιτητών. Η δικαιοσύνη έχει πιάσει πάτο σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε να κάνουμε με μια απαράδεκτη κυβέρνηση και ελπίζω τουλάχιστον το αποτέλεσμα να είναι να εκφράσει ο μεξικανικός λαός την οργή του και να γίνει κάτι σοβαρό. Η αρχικά ειρηνική διαμαρτυρία με κεντρικό σύνθημα «Αρκετά» εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη αντιπαράθεση διαδηλωτών και αστυνομίας. Έγιναν 14 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είναι φοιτητές που κατηγορούνται ότι πήραν μέρος στα βίαια επεισόδια. Ο πρόεδρος της χώρας, Ενρίκε Πένια Νιέτο, έχει εξοργήσει τους διαδηλωτές καθώς παρά την έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στο Μεξικό, ταξίδεψε στην Κίνα προκειμένου να λάβει μέρος στη σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού που λαμβάνει χώρα στο Πεκίνο.